Κύριε Υπουργέ, από το Σεπτέμβριο του 2023 λειτουργούν σε όλη τη Θεσσαλία 6 κινητές μονάδες ψυχικής υγείας με σκοπό την άμεση αλλά και μακροχρόνια ψυχολογική, κοινωνική και συμβουλευτική υποστήριξη των ανθρώπων που υπέστησαν καταστροφές από τις πλημμύρες. Στη διάρκεια περίπου του ενός έτους από τότε, πολλοί πληγέντες προσήλθαν με έντονες δυσκολίες που σχετίζονται με μετατραυματικό στρες, άγχος, ευερυθιστότητα, φόβο, καθώς βίωσαν τις συνέπειες από τις πλημμύρες Ντάνιελ και Ηλίας. Μαζί, οι μονάδες αυτές δέχτηκαν και πολλά αιτήματα που σχετίζονταν με παντός τύπου δυσκολίες, άγχος, στρες, πένθος, απώλεια, επαγγελματική εξουθένωση και άλλα. Δυσκολίες που είχαν μείνει αφρόντιστες ως αποτέλεσμα της υποστελέχωσης και του φόρτου των λοιπόν μονάδων ψυχικής υγείας της περιοχής, όπως νοσοκομιακές μονάδες, κέντρα υγείας και κυρίως τα κέντρα ψυχικής υγείας που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες του πληθυσμού. Στη Μαγνησία, για παράδειγμα, το κλιμάκιο πραγματοποίησε συνολικά 734 παρεμβάσεις, τόσο θεραπευτικές πράξεις, συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής, αλλά και παρεμβάσεις, κοινωνικές έρευνες, βοήθεια στη συμπλήρωση αιτήσεων για αποζημιώσεις, άλλες υπηρεσίες, ό,τι μπορούσαν να βοηθήσουν, ακόμα και καταγραφή και κάλυψη ειδών πρώτης ανάγκης, ιδιαίτερα την πρώτη περίοδο. Το πρόγραμμα το συγκεκριμένο μετά από παρέμβαση που κάναμε εκ μέρους του ΚΚΕ στον Υφυπουργό, τον κύριο Βαρτζόπουλο, πριν το καλοκαίρι, πήρε μια παράταση που έληξε μόλις προχθές στις 30 Σεπτεμβρίου. Από τη σύντομη αναφορά που έγινε, νομίζουμε ότι προκύπτει η ανάγκη συνέχισης του έργου των κλιμακίων σε πανθεσσαλικό επίπεδο. Είναι αναγκαίο να συνεχιστεί η υποστήριξη των πλημμυροπαθών, η συνέχιση της θεραπευτικής διαδικασίας για τους ανθρώπους που βίωσαν το τραύμα από τις πλημμύρες, είδαν το βίος τους να χάνεται, τους όρους ζωής τους να επιδεινώνονται ακόμα περισσότερο. Μαζί με τη συνέχιση της λειτουργίας των κινητών μονάδων με ευθύνη του κράτους βέβαια, αναδεικνύεται και η ανάγκη για τη μονιμοποίησή τους, καθώς καλύπτουν ανάγκες απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών, αλλά και του πληθυσμού που δυσκολεύεται να μετακινηθεί, όπως άτομα με αναπηρία, με ταυτόχρονη ενίσχυση των δομών ψυχικής υγείας, με όλο το απαραίτητο προσωπικό όλων των απαραίτητων ειδικοτήτων, με μόνιμες εργασιακές σχέσεις. Για αυτά τα ζητήματα ζητάμε και τις απαντήσεις από τον Υπουργό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Μεταξά. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, καταρχάς χαίρομαι για την ερώτηση. Και θα σας πω γιατί χαίρομαι για την ερώτηση. Διότι είναι η πρώτη φορά, κύριε Πρόεδρε, έχει κάποιο ενδιαφέρον αυτό. Είναι η πρώτη φορά στην κοινοβουλευτική μου διαδρομή εδώ και 18 πλέον χρόνια, όπου διαβάζω σε κάποια ερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και κάτι καλό από την πρωτοβουλία που έχει πάρει το κράτος και η αστική του διακυβέρνηση. Γιατί στην ερώτηση σας αναφέρεται ότι οι κινητές μονάδες ψυχικής υγείας έκαναν πραγματική και ουσιαστική δουλειά όπως να αντιμετώπισαν αναγκών του πληθυσμού. Και το αναφέρω, δεν είμαι απολύτως βέβαιος ότι αν πηγαίναμε πίσω στον χρόνο, όταν καθιερώναμε τις κινητές μονάδες ψυχικής υγείας, τότε καλό λόγο από το ΚΚΕ δεν θα είχαμε ακούσει. Άρα έστω και μέσως παραδέχεστε για πρώτη φορά ότι μπορεί τελικά το αστικό κράτος και αυτή η κυβέρνηση να κάνετε κάτι καλό. Γιατί οι κινητές μονάδες ψυχικής υγείας δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Είναι πρωτοβουλία αυτής της κυβερνήσεως που για πρώτη φορά βρίσκεται στη Θεσσαλία. Όπως την ερώτηση, θα δοθεί και νέα παράταση, άλλη μια εξάμηνη παράταση. Και θα δούμε πάλι όπως κάναμε μέχρι τώρα, κατά πόσο μπορεί να παραταθεί. Οι κινητές μονάδες δεν μπορούν να μείνουν για πάντα σε μια περιοχή, γιατί αλλιώς χάνουν την έννοια του κινητού. Εκεί πήγανε λόγω του Ντάνιελ και λόγω της μεγάλης καταστροφής που προκλήθηκε. Και έδωσαν πράγματι λύσεις, όπως σωστά αναφέρει την ερώτησή σας. Δεν έχει λυθεί ακόμα το πρόβλημα, άρα προς το παρόν παρατείνει την παραμονή τους. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Παρακαλώ, κύριε Μεταξά. Καλά, τώρα πιστώνεστε εσείς. Προσπαθείτε τι, να πάρετε εσείς τα εύσημα για τη δουλειά που κάνουν οι ψυχολόγοι, οι κοινωνικοί λειτουργοί, δεν το κατάλαβα. Είναι σαν να λέτε ότι πρέπει να έρθουν και να σας φιλήσουν το χέρι οι άνθρωποι που σώζονται στα νοσοκομεία που εσείς καταστρέφετε, επειδή ένας γιατρός πάει και τους βοηθάει
και του σώζει από ένα χειρουργείο. Δηλαδή, όλοι αυτοί πρέπει να έρθουν στη Νέα Δημοκρατία και εσάς προσωπικά για να σας πούνε ευχαριστώ. Την ίδια στιγμή που εσείς, τώρα μόλις προχθές φέρατε έναν εκτροματικό νόμο στην ψυχική υγεία, θες, θέλετε να τους κλείσετε. Αστεία πράγματα. Με αφορμή όμως και το θέμα, θέλω να πω και μιας και βρισκόμαστε και στην Ολομέλεια, ότι για το ΚΚΕ τα ζητήματα των αποκαταστάσεων από τις περσινές καταστροφικές πλημμύρες δεν αφορούν μόνο τις αποζημιώσεις και επιδιόρθωσεις για υλικές ζημιές, την ανάγκη κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων. Βέβαια, και σε αυτά τα ζητήματα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, οι κομμουνιστές στη Θεσσαλία είναι στην πρώτη γραμμή, μέσα από τους συλλόγους των εργαζομένων, επαγγελματιών, στους αγροτικούς συλλόγους και τις επιτροπές των κατοίκων και τα διεκδικούμε. Ωστόσο, θεωρούμε ότι μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση από τις καταστροφές, των συνεπειών από τις καταστροφές, δεν μπορεί να αποκλείει και άλλα ζητήματα που πρέπει η κυβέρνηση και απαιτεί την κυβέρνηση να ασχοληθεί. Όπως για παράδειγμα η επιπτώση στην υγεία του πληθυσμού. Θυμίζω ότι εξαιτίας και της επιλεκτικής ανικανότητας του αστικού κράτους, πέρα από τις πλημμύρες που έγιναν με ευθύνη του αστικού κράτους, των αντιπλημμυρικών που δεν υπήρχαν και όχι της θεομηνίας του αιώνα, και δεν χρειάζεται, μπορούμε να κάνουμε και αυτή την κουβέντα όποτε θέλετε, ποια ρέματα σπάσανε, για ποιο λόγο σπάσαν τα ρέματα, ποιες γέφυρες και πώς φτιάχτηκαν και για ποιο λόγο πλημμύρισαν οι περιοχές, ας την αφήσουμε στην άκρη. Αλλά πέρα από αυτό και μετά τις καταστροφές, για ολόκληρους μήνες υπήρχαν περιοχές βουτυγμένες στη λάσπη. Υπήρχε θέμα με το νερό για μήνες. Ήταν ακατάλληλο το νερό για μήνες σε ορισμένες περιοχές στην αστική σας δημοκρατία. Για αυτά δεν υπάρχει μια μελέτη για τις επιπτώσεις στην υγεία. Μελέτη μακροχρόνιων επιπτώσεων, η οποία πρέπει να γίνει. Και είναι ευθύνη και της κυβέρνησης να την κάνει. Ενώ υπάρχουν επισημάνσεις των επιστημονικών φορέων, που λένε ότι πρέπει να γίνουν τέτοιες μελέτες. Και βασική πλευρά της αντιμετώπισης και της αποκατάστασης στα ζητήματα της υγείας είναι και η ψυχική υγεία. Ιδιαίτερα για τα ζητήματα της ψυχικής υγείας, απαιτείται μεγαλύτερη περίοδος παρακολούθησης. Δεν μπορούμε να πάμε, εντάξει, έγιναν πλημμύρες πέρσι, σκουπίστε, τελειώσαμε. Τα ζητήματα της ψυχικής υγείας δεν είναι έτσι. Δηλαδή, χρειάζεται μακροχρόνια παρακολούθηση, ενημέρωση, συμβουλευτική, θεραπευτική στήριξη μετά από ένα, να το πω έτσι, ένα τραυματικό συμβάν, όπως ήταν αυτό που βιώσανε οι κάτοικοι. Γιατί αλλιώς όλα τα υπόλοιπα είναι κροκοδίλια δάκρυα. Δεν γίνεται δηλαδή να χύνονται κροκοδίλια δάκρυα για φαινόμενα που βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας, είτε για την ανήλικη βία, για τη βία των ανηλίκων, και ταυτόχρονα να μην υπάρχουν μέτρα στήριξης. Γι' αυτό και εμείς, κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι άμα πάμε πάλι με παρατάσεις, δεν είναι το ζήτημα. Γιατί παράταση σημαίνει ότι σε 6 μήνες πάλι οι άνθρωποι, καταρχάς οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, οι επιστήμονες, θα είναι στον αέρα. Ενώ δεν μπορούμε να πάμε και στους ίδιους τους κατοίκους πλημμυροπαθείς που δέχονται τη βοήθεια των κλιμακίων αυτών να λέμε ότι κοιτάξτε να δείτε για ένα εξάμηνο και μετά δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Όταν χρειάζονται ακόμα μεγαλύτερη βοήθεια. Απαιτείται λοιπόν, απαιτούνται μαζικές μόνιμες προσλήψεις όλου του απαιτούμενου προσωπικού, επιστημονικού, θεραπευτικού, βοηθητικού για την ενίσχυση συνολικά των μονάδων ψυχικής υγείας. Επειδή μίλησα και με τους επιστήμονες που ασχολούνται, αυτό που είπαν ήταν το εξής. Αναδείχθηκε από αυτές τις κινητές μονάδες, αναδείχθηκαν τα μεγάλα κενά και οι μεγάλες ελλείψεις στο ζήτημα της ψυχικής υγείας. Και στη Θεσσαλία, όπως φυσικά σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό και πολλές από τις συνεδρίες και τις επισκέψεις που κάνανε είχαν να κάνουν με αυτά τα κενά, με τέτοιες ελλείψεις, τις οποίες πρέπει να καλύψετε. Ευχαριστώ.